μες στο ψάρι της κουζίνας, το μεγάλο και μαγρί, βρήκαμε την κοπελίτσα που τη χάσαμε μικρή. Αχ Μαριάνδη, αχ Μαριάνδη, η καρδούλα μου εφράνδη. Αχ Μαριάνδη, αχ Μαριάνδη, η καρδούλα μου. Πρώτα φώναξε μητέρα, ύστερότερα μπαμπά, και πέσε στην αγκαλιά μου με τα μάτια της ταμπά. Αχ Μαριάνδη, αχ Μαριάνδη, η καρδούλα μου εφράνδη. Αχ Μαριάνδη, αχ Μαριάνδη. Ιστορία η τραγική που είδατε παιγμένη διδάσκει στους θεάτες να είναι συγκρατημένη. Μην τάζετε στους διπλανούς λαγούς με πέτρα χίλια, πρέπει να αρχεί ο λόγος μας να βγει από τα χίλια. Μπορεί να έρθουν ανάποδα κι ίσως να μην μπορέσεις, αυτά που όλα έταξες να τους τα εκτελέσεις. Μπορεί να πέσουν σύμφορες, να έρθουν κάποιες ημέρες, να βγαίνουν τσουρμοσέρνικα και στα λάθη γατέρες. Κι ακόμα και το δράμα αυτό μας εξηγεί πως ότι η καλύτερα αρετή είναι η καθαριότη. Ο νιώσο που εχθρεύεται σαπούνι για να πιάσει θα είναι το λιγότερο τους φίλους του να χάσει. Κι η κόρη που δεν λούζεται και που δεν πλένει πλάτες τη χάνουν οι γονέοι της, την έτρωνε γάτες. Και γίνεται βουρκολακά σε τούτο το σαλόνι και τελαλεί στους θεατές το έργο πως τελειώνει.